μέσα στα χρόνια. Γρηγόρης Αρναούτογλου και η Κατερίνα Κόκλα του το κάψανε στου Βουρλιώτη και στου Κιάμου. Εκείνη ήταν όρθια και εκείνος είχε το βαρύ το στυλ του υποποτάμου. Τα τραγούδια τα άκουσες στο Eurovision? Όχι, όχι, καθόλου. Ούτε να μου πεις μια γνώμη, ποιος αρέσει, κάτι? Αφού δεν τα άκουσα. Ούτε υποψηφιότητες, κάτι? Τίποτα. Μα γιατί? Μα αφού δεν τα άκουσα, δεν άκουσα τίποτα. Γιατί ξυνίζεις μάστορα? Προς τι αυτή η μούρη? Ερώτηση σου κάναμε. Δεν σ' είπαμε μουτζούρι? Κάτι σου έχει πάρει τα μυαλά, Κατερίνα. Εγώ εκεί θα το πέσω. Καμία. Φιλά και πάρα πολλά. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά. Τι να πω και τι να υποθέσω. Θα στράβωσε φαίνεται ο Γρηγόρης επειδή δεν κέρδισε το φλουρί στις βασιλόπιτες που έκοψαν στο μαγαζί δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί της Αθήνας. Ο Γιώργος Τσαλίκης. Πάω στοίχημα ότι αυτός θα είναι ευγενέστερος του Μεσσιά Αρναούτογλου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Αγαθώνας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ελπίζω μόνο να μην πιάσει το στόμα του, γιατί ανοίγει το στόμα του και λέει διάφορα. Δηλαδή λέει την άποψή του. Αλλά πραγματικά, ναι, δεν το λέω για να μην με βρίσει. Μπορεί να με βρίσει στο τέλος. Αλλά εμένα μου αρέσει. Ο Γιώργος Τσαλίκης είναι της άποψης φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Ο Γιώργος Λιανός από την άλλη γιουροβιζιονίζεται ευθαρσός, παίρνοντας το ρίσκο να θυμώσει τον κύριο Αγάθωνα. Μ' αρέσει οπτικά αυτό που έχει κάνει ο Αγάθωνας με τους πόσα μόστρα. Καλά το λέω, αν το λέω καλά. Από εκεί και πέρα όμως. Περίμενα σε επίπεδο παραγωγής να ακούσω κάτι πιο εντυπωσιακό. Κρύβε λόγια, άνθρωπέ μου. Θες να βρεις κανένα μπελά? Δες το θέμα Ιστικούδη πώς χειρίζεται καλά. Είναι τέσσερα τελείως διαφορετικά τραγούδια μεταξύ, οπότε δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Εγώ εύχομαι καλή επιτυχία σε όποιον πάει, να το απολαύσει, να περάσει ωραία, γιατί η Eurovision είναι μια μουσική γιορτή και πρέπει να το βλέπουμε χαλαρά, όμορφα, με καλή διάθεση τέλος πάντων. Ωραία η Δεσποινής Κατερίνα. Τάσετε τόσο με το χωροφύλακα όσο και με τον αστιφύλακα και έχει το κεφάλι της ίση.